300.000 συμπολίτες μας άνω των 60 ετών παραμένουν ανεμβολίαστοι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα μιλώντας στην τηλεόραση του Sky ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Ο ίδιος εξέφρασε τον προβληματισμό του για το ποσοστό αυτό και απαντώντας σε ερώτηση που του έγινε είπε ότι θα υποστούν κανονικά το πρόστιμο. Έχουν εμβολιαστεί από την μέρα που ανακοινώσαμε την υποχρεωτικότητα 240.000, είναι 220.000 και 20.000 περίπου είναι οι αιτήσεις των κατοίκων. Και το πιο σημαντικό είναι ότι 190.000 έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους. Έτσι, άρα είναι οχυρωμένοι, είναι προστατευμένοι έναντι του COVID. Δηλαδή, μέχρι τώρα, κύριε Θεμιστοκλέους, ποιος είναι ο γενικός αριθμός εμβολιασμού, να μας δώσετε λίγο τα γενικά στοιχεία. Είναι 74% στο γενικό πληθυσμό και 84% στον ενήλικο πληθυσμό. Έχουμε ανέβει πάρα πολύ και το πιο ενθαρρυντικό είναι ότι συνεχίζουμε να παίρνουμε ραντεβού. Συνεχίζουμε να παίρνουμε ραντεβού ακόμη και στους άνω των 60. Και ομοιωμένα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, αλλά συνεχίζουμε να παίρνουμε. Από αυτή την ηλικιακή κατηγορία, πόσοι παραμένουν ανεμβολίαστοι που δεν έχουν κάνει ούτε την πρώτη δόση? Την ηλικία των προστήμων λέμε τώρα. Στους άνω των 60, ναι. Υπολογίζουμε γύρω στις 300.000. Μεγάλος αριθμός. 300.000 ακόμα είναι ανεμβολιαστοί. Είναι ανεμβολιαστοί, ναι. Το ποσοστό έχει ανέβει στο 91-92% σχεδόν, αλλά παραμένει ένας πολύ μεγάλος αριθμός που είναι ανεμβολιαστοί. Ούτε πρώτη δόση λέτε. Καν. Ούτε πρώτη δόση. Ναι. Άρα αυτοί είναι υποψήφοι για να υποστούν το πρόστιμο. Θα υποστούν, όχι είναι υποψήφοι, θα υποστούν. Θα υποστούν.